Μιχάλη, έλεος, αν δεν μας πεις που πάμε, θα γυρίσω πίσω. Παιδιά, αράχτε. Όταν θα φτάσουμε εκεί, θα δει ταξίδι αναμονή. Αλλά θα αξίζει όταν θα μας ξεκυλιάσουνε. Γιατί είναι στανά, σε μένα μου αρέσουν οι πιστοί, Μιχάλη. Ρε παιδιά, φοβάμαι, πού πάμε. Δεν φοβάστε, σπινάκι μου, εγώ θα σας προστατεύσω. Αλλά τώρα σώθηκες. Φτάσαμε. Καλά ρε άνθρωπε, μας έφερες να δούμε αυτό. Είναι φρικιαστικό. Ρε είναι τέλειο. Σαν τη μάνα του Μιχάλη. Αφήστε τις μαλακίες. Ξέρετε τι είναι αυτό? 20 λεπτά περπάτημα χαμένα. Αυτό το άγαλμα πλάκα Θανάση έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Ναι, για πες μας. Αυτό το κοριτσάκι που βλέπετε είναι η μικρή Μάγδα, η οποία πέθανε ακριβώς σε αυτό εδώ το μέρος, παίζοντας ένα παιχνίδι με τους φίλους της. Πώς πέθανε δηλαδή? Παίζοντας ένα παιχνίδι δικαίωσης επινόησης, κάτι ανάμεσα σε κρυφτό και αγαλματάκια κούνιδα. Στο παιχνίδι λοιπόν οι παίχτες ξεκινούσαν όλοι με δεμένα τα μάτια και προσπαθούσαν να φτάσουν πρώτοι σε εκείνο το δέντρο, τον οποίο ένας τα φυλάει. Η μικρή Μάγδα λοιπόν λίγο πριν το τέλος σκόνταψε μια πέτρα, χτυπώντας το κεφάλι της και σκοτώνοντας την Ακαρία. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν οι φίλοι της. Δηλαδή δεν πέθανε. Οι φίλοι την είδαν ακίνητη μέσα στο αίμα και υπέθεσαν ότι ήταν νεκρή. Και έτσι λοιπόν το έβαλα στα πόδια χωρίς να ειδοποιήσουν κανένα. Προφανώς γιατί φοβήθηκαν. Το επόμενο πρωί λοιπόν την είχαν βρει να έχει συρθεί λίγα μέτρα μακριά, νεκρή πλέον από το κρύο και την αιμορραγία. Άρα ήταν ακόμα ζωντανή όταν την άφησαν. Η Μάρτα. Φρύλος λέει ότι οι γονείς της έξαν αυτό το άγαλμα στη μνήμη της και λένε ότι όποιος τολμήσει να παίξει το παιχνίδι, η μικρή Μάγδα θα ξυπνήσει και θα σκοτώσει όποιον κλέψει ή δεν ολοκληρώσει μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει τώρα, κλασικές βλακίες του Μιχάλη. Αγορίνα μου, αν είσαι χέστης και φοβάσαι να παίξεις, απλά πες το. Ναι, εντάξει, πώς παίζετε, τι κάνουμε? Ελάτε μαζί μου παιδιά και θα δείτε. Οι κανόνες είναι απλοί. Ένας θα κάτσει στο δέντρο και θα τα φυλάει. Οι υπόλοιποι με δεδομένα τα μάτια και ίσες αποστάσεις θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο δέντρο πρώτοι. Κάθε φορά που κάποιος τα φυλάει στο δέντρο, εμείς μπορούμε να περπατάμε. Όταν όμως γυρνάει, εμείς πρέπει παιδιά να σταματάμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κουνηθούμε, αλλιώς χάνουμε. Δεν βλέπω τίποτα. Θα σπάσω το κεφάλι μου σαν τη Μάγδα. Τι λες? Λοιπόν, παιδιά, ο θρύλος λέει ότι όποιος κουνηθεί ή κλέψει μέσα στο παιχνίδι, πεθαίνει. Και ποτέ, μα ποτέ, μη σταματήσει το παιχνίδι στη μέση, ό,τι και να γίνει. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δέσποινα, διάβασε τα λόγια που σου έδωσαν στο χαρτάκι. Αγαλματάκι ακούνητο, στο πεύκο εδώ θα έρθεις, μα μόνο όταν τα φυλάω εγώ, μπορείς να κουνηθείς.
Ρε παιδιά, να τρέχεσαι ήδη. Αγαλματάκι ακούνητο. Στο πέφτυκο εδώ θα έρθεις. Μαμά, όταν τον φυλάω εγώ, μπορείς να κουνηθείς. Κυρία, τώρα τι θα κάνω στη Δέσπη. Αγαλματάκι κούνητο. Στο πέφτω εδώ θα έρθεις. Μα μόνο τα φυλάω εγώ μπορείς να κουνηθείς. Παιδιά, η Δανάη κάτι έπαθε. Ναι, εντάξει, πέθανε. Πάμε παρακάτω. Αγαλματάκι κούνητο. Στο πέφτω όταν θα έρθεις. Μα μόνο τα φυλάω εγώ, μπορείς να τον φύγεις. Πώς το κάνετε αυτό? Το άγαλμα έχει μετακινηθεί και η Δανάη είναι ακόμα κάτω. Έλα, Δανάη, κόψε την πλάκα. Η άλλη νομίζει ότι κουνιέται και το άγαλμα τώρα. Σήκω. Θανάση! Δες να προχωράς, ούτε και εσύ Άνθη, μην κουνηθείς, γιατί θα είμαστε οι επόμενοι. Έλα παιδιά, εντάξει, τέρμα οι βλακίες, δεν είναι αστείο πλέον, πάμε για καμιά μπύρα. Άνθη! Αληθινός, ο θρύλος είναι αληθινός. Συνέχισε! Συνέχισε αν θες να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι! Αγαλματάκι ακούνητο, εδώ όταν θα έρθεις. Είναι... αχ... μην... μην... Κερδίσαμε. Αφή! Το παιχνίδι δεν τελείωσε ακόμα.